Με αγχώνει η έκθεση, όχι το μάθημα, η έκθεση στα φώτα. Παρ' όλα αυτά, θα λάμψω στην πασαρέλα. Πάμε, κορίτσια. Χτύπησε κουδούνι. Τέλος το διάλειμμα. Ελένη, δώσε πόνο. Τέρμα σεξι. Ελπίζω στο από μέσα. Εντάξει, δεν το έχει ξανακάνει. Ας μην είμαστε αυστηροί. Λίγο έτσι τσαχπινιά κάπως. Να έρθω να σου δείξω. Κωνσταντίνα, παίξε λίγο με το τσαντάκι. Άνοιξε να σε δω. Ελένη μου, βλέπω μια χαρά τα πας στην πασαρέλα και γιατί όχι. Τώρα, το παλτό είναι πάρα πολύ ωραίο με την κουκούλα, όμως δεν είναι σεξι και δεν είναι βραδινό. Το crop top σου είναι σεξι, όμως δεν σου κάθεται πολύ καλά στο στήθος και η φούστα δεν δίνει τόσο πολύ σεξ απειλή όσο θα θέλαμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μποτάκια, μ' αρέσει πάρα πολύ και το τσαντάκι. Μη φύγεις, γύρνα. Ελένη, για πες μου, πώς ήταν η εμπειρία της πασαρέλας, σου άρεσε? Την πασαρέλα ένιωσα τέλεια, ήμουν αρκετά αγχωμένη στην αρχή, αλλά τελικά μου άρεσε πάρα πολύ. Για να δούμε τώρα πώς εξόδεψε η Ελένη για το σύνολό της. Για το παλτό πλήρωσε 110 ευρώ, για το top 40, η φούστα κόστησε 50 ευρώ, τα μποτάκια 75, η τσάντα 59 και τα μαλλιά 50. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 384 ευρώ και της έμειναν μόλις 16, αφού κέρδισε 50 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων.